κυρίες και δεσποινίδες και κύριοι, καλησπέρα σας. Όλα έτοιμα για την έναρξη του μεγάλου τελικού σε αυτό το Final Four του Champions League που η Ηρακλής δίνει για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το παρόν απέναντι στην ιταλική ομάδα, την Sisley Treviso, που παίζει μπροστά στο κοινό της. Ένα μικρό πρόβλημα δεν μας επιτρέπει να συνδεθούμε με τον απεσταλμένο της ΕΤΡΙΑ στην Ρώμη, Μιχάλη Μελισσίδη, τον οποίο θα έχουμε σε πολύ λίγο στον αέρα. Και όπως φαίνεται από τα πλάνα, το γήπεδο είναι γεμάτο. Ο πρώτος διαιτητής αναμέτρησης, ο Ηρακλής, που μετά την χθεσινή πολύ μεγάλη προσπάθεια κόντρα στην Λοκομοτίβ του Μπέλγκοροτ, δίνει σήμερα το παρόν στον μεγάλο τελικό της διοργάνωσης. Θα διεκδικήσει να κατακτήσει αυτό το βαρύτιμο τρόπαιο, κάτι που δεν κατάφερε να κάνει πέρσι στο κλειστό της Πηλέας απέναντι στην γαλλική Τουρ. Πρώτη επίθεση για τον Ηρακλή, πρώτος πόντος για τους Ιταλούς, με συγχωρείτε, με τον Γουστάβο. Εδώ πρώτος πόντος της αναμέτρησης, κόπηκε το καρφί. Ένα 1-0 για την ιταλική ομάδα. Ισοφαρίζει ο Ηρακλής με τον Στάνλεϊ, διαγώνιο καρφί. Ο Αμερικάνος που αποτελεί μια από τις πιο αξιόπιστες λύσεις της ομάδας του Λεόνι εδώ. 1-1 το σκορ στο παλαιοτομάτικα, στο μεγάλο τελικό. Παρουσία 3.000 Ελλήνων που όπως και χθες. Πόντος για τον Ηρακλή. Για να δούμε τι έγινε. Μπλοκ μέσα. 1-2 το σκορ για την ομάδα του Ηρακλή. Προσπαθεί με αυτό το μπλοκ να πάρει προβάδισμα στην έναρξη του μεγάλου τελικού. 2-1 απέναντι στην Τρεβίζο. Η μπάλα είναι out. Στο σερβίς 2-2. Δύσκολη υποδοχή, άσος για τους Ιταλούς με τον Πάπη. Αυτός είναι ο Φέη, διεθνής Ιταλός και αυτός. Η Σίσλεϊ που είναι μια πολύ μεγάλη δύναμη, όχι μόνο στο ιταλικό αλλά στο ευρωπαϊκό, παγκόσμιο βόλο, με πολλούς διεθνείς Ιταλούς. Δεύτερο συνεχόμενος άσος, 4-2 για την ομάδα της Σίσλεϊ. 4-2 με δύο άσους εδώ, τεχνικός των Ιταλών, ο Ντανιέλε Μπανιόλι. Δεν δούλεψε καλά η υποδοχή. Ο Φέη που συνεχίζει να σερβίρει. Στη φορά η υποδοχή είναι καλή. Θέλει να περάσει ο Μπολ. Τώρα πασάρει και πάλι για τον Στάνλι. Πόντος για τον Ηρακλή, 4-3. Δείτε την τελευταία φάση και το πέρασμα της μπάλας στη διαγώνιο. Ο Χοφ τώρα σερβίρει στην εύκολη υποδοχή, ο πρώτος χρόνος, πόντος για τον, για τους Ιταλούς. 5-3. Καλή που πήραν ένα προβάδισμα 2 πόντων. Απάντησε ο Ηρακλής, 5-3. Εδώ στο Όνλι. Υποδοχή. Η απάντηση και πάλι στον πρώτο χρόνο με τον Τσέρνιτς. Ο Ηρακλής που μειώνει σε 5-4. Και σερβίρει ο Στάνλεϊ. Αμερικανός που κάνει καλή δουλειά, αλλά σερβίρει άστοχα. Προσπάθησε να δυσκολέψει την υποδοχή των Ιταλών. 6-4 στους δύο και πάλι η διαφορά για την Σίσλεϊ. Σαν να κατάμε στο παλαιοτομάτικα. Μπάλα είναι out. 6-5.
προπονητής του Ηρακλείου, ο κύριος Λεώνης. Τελευταία φάση. Μπάλα περνάει out. Ο πόντος για την ομάδα της Θεσσαλονίκης και ο Γκιούρδας τώρα. Στην εκτέλεση του σερβίς. 6-5 σε αυτό το πρώτο σετ του μεγάλου τελικού. Στις λέει Μπολόνια Ηρακλής. Ευθείας μετάδοση της ΕΤ3. 6-6 σοφάριση για την ομάδα της Θεσσαλονίκης. Ο Γιούρτας θα συνεχίσει να σερβίρει. Ακραίος του Ηρακλή. Θα δυσκολέψει το σερβίς. Είναι καλό. Δύσκολη υποδοχή για τους Ιταλούς. Ο Πάπη τώρα είναι out το καρφί του. Ο Σαμουέλ Πάπη. Ο Ηρακλής περνάει μπροστά. 7-6. Δείτε πάλι την προσπάθεια του Διεθνή Ιταλού. Περνάει μπροστά για πρώτη φορά στο παιχνίδι. 7-6. Τρίτο συνεχόμενο σερβίς για την ομάδα του Ηρακλή με τον Γκιούρδα. Ο πρώτος χρόνος τώρα για την ιταλική ομάδα και σοφάρισε 7-7. Ηρακλής που έχει και την κούραση. Νασταλτικός παράγοντας σίγουρα με 2,5 ώρες αγώνα. Στον δεύτερο χθεσινό τελικό. Ιταλοί επικράτησαν εύκολα εχθές με 3-0 σετ της Δυναμού και σίγουρα είναι πιο ξεκούραστοι. Πόντος για τον Ηρακλή. Πρώτο τεχνικό time out. Διαφημιστικά μηνύματα σε λίγο πάλι μαζί. Στο παλαιοτομάτικα της Ρώμης και πάλι τέλος στο τεχνικό time out. Ο Ηρακλής προηγείται 8-7 σε αυτό το πρώτο σετ. Σοφαρίζουν οι Ιταλοί εδώ με τον Πάπη σε 8-8. Σηκώθηκε πίσω από την γραμμή των 3 μέτρων. Δείτε πάλι, κάρφωσε στην ευθεία. Και τώρα στο σερβίς ο Ιταλός. Η απάντηση του Ηρακλή, η μπάλα είναι μέσα. 9-8. Με τον Τσέρνιτς. Ο Ηρακλής που πήρε ένα προβάδισμα 2 πόντων και κρατάει τώρα έστω αυτόν τον ένα πόντο το προβάδισμα. Σημαντικό και για ψυχολογικούς λόγους. Ο Μπολ τώρα σερβίρει out. Πασαδόρος του Ηρακλή. Δείτε πάλι.